Μπορεί να τον στεναχώρησε Ηρακλής, όμως πήρε χαρά από τους Sixers. Πετρίτης. Λοιπόν, 12 πόντι, 8 assist, 8 rebound. Πολύ καλό match με 4 τρίποντα. Αλλά δεν θα σταθώ στην προσωπική απόδοση. Νομίζω ότι ήταν μια ομαδική νίκη σήμερα απέναντι στα Γρεβενά, που μέχρι και το τέλος, μέχρι και την παράταση, παίξανε στα ίσια και σας δυσκολέψαν πάρα πολύ. Ο λόγος σε σένα, μου πεις τι έγινε στο σημερινό μας. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα ο coach Φραγκής έστειλε ένα μήνυμα στο μπασκετικό προπονητικό ψέμα Καστρίτη. Ναι. Πώς κερδίζονται τα παιχνίδια ακόμα και όταν έχεις απουσίες. Η ομάδα σήμερα ήταν εξαιρετική. Όπως κάθε φορά, όλοι δίνουν ό,τι μπορούν παραπάνω. Είχαμε εκνευριστική αστοχία σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Εκτός ρυθμού, ο Γιώργος μάλλον έφαγε πάρα πολύ. Ο Γιώργος έφαγε πάρα πολύ, όμως έπαιξε για δύο σήμερα, γιατί ήταν πολύ πολύ σημαντική η απουσία του Θανάση Σφυρόπουλη, να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε ο Θανάσης από το στυλ παιχνιδιού που έχουμε φέτος, όμως σήμερα παίξαμε όπως η κλασική 86ers που ο κόσμος θαυμάζει και αγαπάει, με τη σκληρή άμυνα, με αλληλοκαλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση. Καλά. Νομίζω ότι το μάτι καλή ομάδα στα χέρια τα παιδιά. Αυτό. Νομίζω ότι οι αντίπαλοι σας δυσκόλεψαν, γιατί είχαν την εκρηκτικότητα. Εσείς όμως παίξατε με την εμπειρία στο τέλος, παίξατε με τα μεγάλα σου του Κουτσιάμπαση, παίξατε με τα ριμπάου του Γιώργου Σιμεωνίδη. Ισχύει κάπως έτσι πήγε το παιχνίδι στο τέλος. Έτσι ακριβώς είναι. Δείξαμε ότι δεν τα βάζουμε κάτω. Ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι, έχουμε την ικανότητα να συγκεντρωθούμε ξανά εκεί που το χάνουμε λίγο για να πάρουμε το μάτι που σε αυτό το πρωτάθλημα της D-League που έχεις αντιμετωπίσει όλους. Τέτοιες νίκες είναι σημαντικές, δηλαδή τα Γρεβενά μπορούν να κάνουν ζημιά σε κάποιους άλλους τους διεκδικητές, ή ακόμα και τα Γρεβενά, αν είναι πλήρης, μπορούν να κάνουν ζημιά στα play-off. Πώς το βλέπεις? Οι ομάδες όλες φέτος είναι full ανταγωνιστικές. Ναι. Εγώ θα πω ότι τα πρωταθλήματα και οι στόχοι δεν επιτυχάνονται από τα derby εντός εισαγωγικών, ναι. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν ζημιά και το δείξα και τα παιδιά σήμερα που θα μπορούσαν να μας κερδίσουν. Τέλεια. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.